Κυρίες και κύριοι, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερης φάσης των προκριματικών για το Ευρωμπάσκετ. Είδατε την σύνθεση της Κύπρου εδώ και της Μεγάλης Βρετανίας. Το πρώτο τζάμπολ με τον Χρήστο Λοϊζίδη και τον Ολασενή. Νικητής θα είναι ο παίκτης της Μεγάλης Βρετανίας, Σάιμον Μιχαήλ. Πασάρι στο Μπίγκς, σουτάρει για τρεις. Εύστοχος ο Τάιρελ Μπίγκς, θα βάλει το πρώτο τρίποδο της αναμέτρησης και την Κύπρο μπροστά. Εδώ ξανά ο Μπίγκς από τη γωνία σχεδόν, σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Απάντηση από τον Σοκό, άμεση 3-5 με τον Σοκό να ευστοχεί σε τρίποντο. Θα κλέψει ο Ραζής, πετάει στον Ηλιάδη, φτάνει μέχρι το καλάθι. Καλάθι από τον Στέφανο τον Ηλιάδη που βάζει μπροστά την Κύπρο με 11-7. Εδώ ο Στέφανος Ηλιάδης που τα στάρει για 3 μέσα, 20-12 με το μεγάλο τρίποντο του Στέφανου Ηλιάδη που χαμογελάει. Οι Βρετανοί με τον Αντεκμπογιέ, δύσκολο καλάθι και φάουλ που θα κερδίσει εδώ ο Αντεκμπογιέ. Ξανά η φάση, το φάουλ από τον Παναγιώτη τον Μάρκο. Στη Λιανού έχει φάει στη γωνία, ψάχνει στήριγμα, step back, σουτ για τρεις, μέσα, μεγάλο σουτ από τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Κιαφόρ στον Κλάρκ, ο Κλάρκ ποστάρει τον Λοϊζίδη, θα βγάλει την μπάλα έξω στον Χέσον, που σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Μεγάλο σουτ από τον Μάλις Χέσον, 28-35. Για τρεις ο Θεοχαρίδης μέσα, 34-37 με τη λήξη του χρόνου πριν στο ημίχρονο, 34-37. Απαντάει η Βρετανία με τον Χέσον, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο Κιαφόρ, ο οποίος είναι εξαιρετικός σουτέρ και θα πάει και στον πάγκο εδώ ξανά. Ο Κιαφόρ το σουτ εύστοχο. Ηλιάδη φτάνει μέχρι το καλάθι, πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Στέφανο Ηλιάδη εδώ. Ο Κλάρκ χαμηλά αφήνει στον Χέσον, ωραίο σπάσιμο της μέσης, καλάθι από τον Βρετανό. Εδώ ο Κλάρκ που έβαλε την assist και ο Χέσον πάει στον πάγκο. Στυλιανού προσποιείται για τρεις, θα σουτάρει μέσα, τρίποντο από τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Χέσον αποφεύγει τον Σάιμον τον Μιχαήλ και καρφώνει, δεν τον προλαβαίνει ο Μαντοβάνη, εδώ ο Χέσον. Ο Ραζής θα βγάλει στον Ηλιάδη για τρεις μέσα, τρίποντο από τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Εδώ ο Στέφανος, Ραζής προσποιείται, ψάχνει στήριγμα, θα σουτάρει τελικά για τρεις μέσα. Νάντος και ο Ραζής, ο Χριστόφορος ο Ραζής, ο παίκτης του Ρεθύμνου που θα σκοράρει και αυτός ένα τρίποντο. Η ασίστ στον Ολασενή, καλάθι, το τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης, 61-75 τελικό σκορ. Η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την νίκη απέναντι στην Κύπρο, η πρώτη της νίκη στην διοργάνωση που την βάζει ξανά στην διεκδίκηση της πρόκρισης.